Καταρχήν να σας πω, κύριε Μπογδάνου, δεν χρειάζεται το να λέτε ότι κάνουμε εμείς αβάντα σε αυτούς που έχουμε συγκρουστεί, που έχουμε σκοτωθεί, που μας έχουν κάψει ανθρώπους, που έχουμε κρατήσει όρθιες διαδηλώσεις για να μην διαλυθούν. Και να μας λέτε ότι κάνουμε αβάντα για σας. Τι λέτε, ποιος νομίζετε ότι είσαστε? Ο Μέγας Ναπολέων. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψε, κύριε Μπογδάνο. Δεν σας διέκοψε. Επειδή ήσασταν στην τηλεόραση και επειδή πάτε στα μάτια και τους κάνετε χειραψίες. Τη μάσκα, κύριε φίλε. Τι νομίζετε ότι είσαστε? Ποιος νομίζετε ότι είσαστε? Ο μεγάλος επαναστάτης, τον οποίο θέλουν όλοι να εκτελέσουν και να κάνουν και να φτιάχνουν και τους δίνουμε εμείς αφορμή. Μα τι γενναία πράγματα είναι αυτά? Το ΚΚΕ δίνει αφορμή όταν έχει δώσει μάχες και ιδεολογικές και πρακτικές. Και το ξέρετε, για να σας χτυπήσουν. Αυτό πιστεύετε? Αυτό μας λέτε? Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Το αντίθετο με αυτά που είπατε, επιβεβαιώνετε το ρόλο σας. Καλά, ποιος σας έβαλε σαν να ψάξετε ποιος είναι αυτός? Και να σας πω και κάτι. Δεν πρόκειται να καθίσουμε να τρώμε ξύλο στην ψύχρα. Το είπατε. Ούτε έχει δικαίωμα ο κάθε ματατζής να χτυπάει ασύστολα, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια και τώρα και παλιότερα, τους διαδηλωτές και όποιους ανθρώπους θέλουν να διαμαρτύρονται. Και όσο αφορά το συγκεκριμένο γεγονός, σιγά τα λάχανα. Πρώτη φορά ρίξαμε μπογιές στο άγαλμα του Τρούμαν. Πάντα ρίχνανε διαδηλωτές. Τι θα γινόταν? Θα τις σβήναν το βράδυ και θα τέλειωνε η ιστορία. Βγήκατε εσείς λοιπόν, ο υπερασπιστής του νόμου, να βγείτε να κάνετε ανάκριση, να βρείτε ποιος ήταν αυτός που έσπρωξε τον ματατζή ή τον χτύπησε, ο καρατέκα όπως λέγατε, γιατί χτύπαγε ανθρώπους που είχαν πέσει στο πεζοδρόμιο? Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη, γιατί χτύπαγε τα είπατε αυτά, και παιδιά, και μιλάτε και από πάνω. Όσο για το χαρακτηρισμό, τελείωσα, όσο για το χαρακτηρισμό σας τον έχουν δώσει παντού στα κοινωνικά. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Και αλλού. Και να ξέρετε και για κάτι. Για το νομοσχέδιο του παιδιά συζητάμε. Δεν μασάμε από τέτοια. Ούτε και θα μασίσουμε στο μέλλον. Έχουμε μια ιστορία. Παλεύουμε για τα προβλήματα. Όχι. Παλεύουμε για μαζικό κίνημα δυνατό. Και δεν δεχόμαστε απειλές.